Καλημερούδια, δείτε τι γίνεται εδώ μέσα στο δωμάτιό μας. Το κακό το χάλι. Λοιπόν, σήμερα έχει να γίνει μία από τις δύο πολύ μεγάλες δουλειές που πρέπει να γίνουν μέσα στο μπάνιο. Είναι να μπει το τζάμι στην ντουζιέρα, επιτέλους. Και μετά, τι έγινε Αλέξανδρε, έχει να γίνει άλλη μία πολύ μεγάλη δουλειά που ελπίζω να γίνει μέχρι πριν τον Ιούνιο και να καταφέρω επιτέλους να σας κάνω και ένα bathroom tour, να δείτε και το νέο μας, το ανανεωμένο μας το μπάνιο. Και πάω να συνεχίσω βασικά, γιατί μου έχουν μείνει άλλα 2-3 πραγματάκια μέσα στο μπάνιο. Να αφήσω στους ανθρώπους που θα έρθουν χώρο για να μπορέσουν να δουλέψουν εύκολα και άνετα. Το τζάμι μας είναι έτοιμο, μπήκε όπως μπορείτε να δείτε. Έχω βάλει και τα πράγματα στη θέση τους. Δεν μπορώ ακόμα να το κουνήσω και δεν θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο μέχρι αύριο, να περάσει ένα 24ωρο. Αν και έχει βιδωθεί και έχει κολληθεί από όλα, είναι τζάμι ασφαλείας. Και πέρα από το ότι έχουμε πιάσει το πάτωμα και στον τοίχο, μας έβαλε και αυτό εδώ πέρα για να προστατεύεται καλύτερα και να μένει όσο πιο σταθερό γίνεται. Βέβαια, είναι αυτά τα τζάμια προστασίας τα οποία δεν σπάνε, γίνονται σαν ριζάκι, οπότε δεν τραυματίζεσαι και να σπάσει κούφια η ώρα δεν θα τραυματιστούμε. Θέλω τη βοήθειά σας για κάτι, λοιπόν. Θέλω να μου πείτε αν κάποια έχει βρει κάποιο επιπλάκι για ντουζιέρα για να βάζει τα σαμπουάν της και όλα αυτά. Διότι, ορίστε, εμείς τώρα τα έχουμε μέχρι στιγμή στο πάτωμα μέχρι να βρω κάτι. Και αν και έχω δει ένα-δύο πράγματα, θα ήθελα να μου προτείνει κάποιος που κάτι να έχει πάρει και να του έχει βγει καλό. Οπότε, αν έχετε βρει κάτι, αν θέλετε να μου αφήσετε κάποιο link, να μου στείλετε στο Instagram κάποια φωτογραφία ή οτιδήποτε, να πάρω κι εγώ καμία ιδέα. Γιατί πρέπει σιγά-σιγά να οργανωθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα που σας είπα, έχει να γίνει άλλη μια μεγάλη δουλειά μέσα στο μπάνιο και μετά θα είμαστε έτοιμοι για να σας κάνω ένα bathroom, όχι μία. Έχει να γίνει μια μεγάλη και μια μικρότερη δουλειά. Οπότε μετά θα είμαστε έτοιμοι να σας κάνω ένα bathroom tour και ανυπομονώ να σας το δείξω, γιατί νομίζω πως θα σας αρέσει πάρα πολύ και θα περιμένω εννοείται να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, αν σας αρέσουν αυτές οι αλλαγές που έχουμε κάνει. Και ήθελα να περιποιηθώ πολύ σήμερα τον εαυτό μου που θα πηγαίναμε βόλτα με τον Αλέξανδρο, αλλά δεν προλαβαίνω γιατί έχω κλείσει και ραντεβού να μπω σε ένα κατάστημα στις 5 και η ώρα είναι ήδη 4:20 και εγώ δεν προλάβαινα γιατί είχα πιάσει τη συζήτηση με τις φίλες μου, ο Αλέξανδρος κοιμότανε. Και τώρα είμαι με την ψυχή στο στόμα για ακόμα μία φορά. Μόλις φτάσαμε στο MacArthur και έχω βρει εδώ τον Παναγιώτη και την Έλενα που έχουν γίνει ολόκληρα παιδιά τώρα. Πού να τους βλέπατε, δεν θα τους γνωρίζατε. Έχει πάρα πολύ ζεστή, ε. Ισχύει. Ισχύει. Mm-hmm. Ωραία μάσκα φοράς. Ευχαριστώ, παρόλο που είναι το μανικό. Πολύ ωραία μάσκα. Όσο περιμένουμε με την Έλενα να τελειώσουν οι υπόλοιποι τα ψώνια, ένα μην την κάνουμε τη γουρουνιά μας τώρα που τα McDonald's ήταν δίπλα μας εδώ, θα γινότανε. Καλημέρα, μικρούλη μου, καλημερούδια. Τι κάνεις, πώς κινήθηκες, είσαι ο κύριος υπναρούλες σήμερα. Σήμερα ήθελες πολύ υπνάκο, ήθελες πολύ υπνάκο σήμερα. Τι θέλεις.
Και έτσι ξαφνικά, ρε παιδί μου, το προηγούμενο πλάνο με βλέπετε μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μεσολάβησε κάτι μέσα σε αυτό το διάστημα που εγώ είχα πλάνα να κάνω άλλα πλάνα. Είχα σχέδια λοιπόν να τραβήξω άλλα πλάνα, αλλά εντάξει, καμιά φορά λέει δεν έρχονται τα πράγματα όπως θέλουμε, αλλά δεν πειράζει. Την ώρα που άνοιξε το πατζούρι και έβαλα τον Αλέξανδρο στην αλαξιέρα του, είδα πως το αριστερό του το ματάκι ήταν πάρα πολύ κόκκινο. Το κινητό του βλέφαρο ήταν κόκκινο και πρισμένο και μίλησα με τον παιδίατρο. Κοίταξε κι εγώ από πριν πως υπάρχει κάποιο τσίπημα. Με ρώτησε και ο παιδίατρος αν υπάρχει, του είπα ότι δεν υπάρχει κάποιο τσίπημα, άρα είπαμε ότι είναι κάτι αλλεργικό. Και λογικά είναι κάτι αλλεργικό. Τέλος πάντων, μου είπε ο παιδίατρος τι να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει αυτό που του δώσαμε και θα είναι μια χαρά το παιδάκι και δεν θα χρειαστεί κάτι περαιτέρω. Και τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι αρχικά νιώθω πάρα πολύ φρεσκαδούρα. Πάρα πολύ φρεσκαδούρα, διότι μετά από πάρα πολύ καιρό κοιμήθηκα σερί 8 ώρες. Δεν με ενόχλησε τίποτα μέσα σε αυτό το 8ωρο. Μόνο λίγο το ξυπνητήρι του κανάκι που ξύπνησε για να φύγει για δουλειά. Και μόνο αυτό έτσι λίγο με ξύπνησε και βέβαια όμως ξαναλιποθύμησα στον ύπνο μέσα σε δευτερόλεπτα, δεν χρειάστηκε να δυσκολευτώ ή οτιδήποτε άλλο. Και παιδιά, νιώθω πάρα πολύ φρεσκαδούρα, πάρα πολύ ωραία, το παιδί μου κάνει δώρο και τώρα φεύγω να πάω στη Σύση να βάψουμε επιτέλους μαλλιά. Διότι τόσο καιρό δεν είχα πάει να τα βάψω. Όχι επειδή είμαι έγκυος, γιατί με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές και μου λέτε ότι για να βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε σένα σημαίνει ότι είσαι έγκυος. Όχι, παιδιά, δεν είμαι έγκυος. Απλά επειδή μεσολάβησε το Πάσχα και επειδή τα κομμωτήρια πριν ήταν κλειστά, θεώρησα πιο λογικό, πιο σωστό, εγώ που δεν βιάζομαι να βάψω τα μαλλιά μου, γιατί δεν βιάζομαι. Δεν βιαζόμουν, ήταν μια χαρά τα μαλλιά μου και με τη ρίζα. Δεν ένιωθα δηλαδή την ανάγκη να πω ότι δεν αντέχω άλλο να βλέπω τη ρίζα, πάμε να τα βάψω. Θεώρησα ότι είναι πιο σωστό να αφήσω κάποιον άλλο να πάρει τη θέση μου σε αυτό το ραντεβού, επειδή τα κομμωτήρια ήταν πάρα πολύ πιεσμένα αυτές τις μέρες, λόγω του ότι ήταν τόσους μήνες και αυτά κλειστά. Και μετά ήταν και το Πάσχα πανωτά και καταλαβαίνετε. Οπότε τώρα πάω στη Σύση να βάψω μαλάκι. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά. Χαίρετα λίγο. Δεν χαιρετάς. Δεν έχεις σκεφτεί τίποτα. Της λέω της Σύσης ότι είναι η πρώτη φορά που δεν έχω σκεφτεί τίποτα και ότι ήρθα να κάνει ό,τι θέλει. Ετοιμαστείτε. Αυτό είναι το before. Ωραία. Ωραία είναι και το before μου. Πολύ ωραία. Έχεις πολύ ανοιχτή βάση, ναι, και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι πολύ ωραία. Μένα μου αρέσουν. Γι' αυτό κρατήθηκα και δεν ήθελα να έρθω να τα βάψω. Και επειδή είναι καλοκαίρι, θα κάνουμε κάτι να φαίνεται πιο φυσικό, να μην είναι... Ναι, τέλεια. Να μην φαίνεται πολύ έντονη η ρίζα. Οκ. Ξεκινάμε. Λοιπόν, είμαι στη Σύση, τελείωσα στο λουτήρα και λίγο πριν σηκωθώ από το λουτήρα έπεσε το ρεύμα και είμαστε ρομαντικά και ωραία. Καμός. Μας ματιάσαν, εγώ εκεί το πηγαίνω. Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Μείνετε μαζί μας να δείτε τι κάνεις όταν πέφτει το ρεύμα και είσαι στο κομμωτήριο με βρεγμένο μαλλί. Θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι από τα απίστευτα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Α, έχω και δύο πετσέτες στη Σύσης εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι κάνω τώρα, παιδιά, φεύγω και πάω στο σπίτι της Σύσης για να φτιάξουμε μαλλί. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται. Και το πω. Ωχ, είναι. Τέλειο.
έτσι. Τέλειο. Πολύ ωραίο είναι. Παίζει και μουσική και όλα. Αλήθεια. Σούπερ καλοκαιρινή απόχρωση που μου έχει κάνει εσείς παιδιά εδώ στον Παλάγια δεν υπάρχει. Θέλω να δείτε λίγο εδώ πέρα τη λεπτομέρεια του ρεπούμε στο φως. Τι ωραία που σβήνει, τι απίστευτο σβήσιμο έχει κάνει. Και δεν βλέπεις από πού ξεκινάει. Αυτό είναι το χέρι το καλό, το σωστό. Με το ωραίο του Παλαγιάς. Να μην βλέπεις από πού αρχίζει η... Δεν θα την πω αντάβια, γιατί δεν είναι αντάβια. Να το πω highlights ή εσύ δεν ξέρω, με μαλώσεις. Παιδιά, δείτε πόσο υπέροχη δουλειά, δεν υπάρχει. Είναι, ψηφίζω, τα πιο ωραία μαλλιά που είχα ποτέ. Έχουμε κάνει εδώ πέρα και την προστινά τα τσουλουφάκια πιο έντονα. Και έχω τη ρίζα μου πίσω πιο σκουρόχρωμη. Και νομίζω πως τώρα για το καλοκαίρι αυτό είναι ό,τι πρέπει. Και έχω ξεγνιάσει κιόλας, γιατί δεν θα χρειαστεί, θεωρώ, να τα βάψω μέχρι τον Αύγουστο. Νομίζω ότι ίσως απλά πήγαινα να κάνουμε έτσι ένα gloss στα μαλλιά, να φωτίσουν κάποια στιγμή, σε κάνα 2-3 μήνες. Παιδιά, είναι τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη δουλειά που μου έχεις κάνει και τα τέλεια μαλλιά που παιδιά, είναι τέλεια. Δείτε. Και πρέπει, Παύλα, θέλω να σας δείξω και το εσωτερικό, γιατί δεν είναι μόνο επιφανειακά ωραία. Δείτε και μέσα τι ωραία δουλειά που έχει κάνει. Πόσο ωραία σβήνει από τη ρίζα μου και πίσω και κάτω. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει. Τώρα κάνει zoom αλλούνταλο η κάμερα. Αλλά δείτε εδώ. Δείτε εδώ και τα εσωτερικά. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Θα σας γράψω στοιχεία της κάτω στην περιγραφή του βίντεο, οπωσδήποτε. Χτύπησε ο courier το κουδούνι και μου έφερε κάποια πάρα πολύ ωραία πράγματα που είχα παραγγείλει από Look Fantastic. Μείνετε όμως να δείτε λίγο αυτό το κομμάτι του βίντεο, γιατί έχει κάτι που σας ενδιαφέρει εδώ πέρα. Λοιπόν, παρήγγειλα Estée Lauder Perfectly Clean από τα καλύτερα καθαριστικά που έχω δοκιμάσει ποτέ μου. Αγαπημένο μολύβι από Max Soar. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό που φοράω στα τελευταία μου βίντεο και φωτογραφίες και με ρωτάτε όλοι τι είναι. Olaplex νούμερο 3 για να ενυδατώσετε σε βάθος τα μαλλιά σας και για να ξαναενώσετε τους δεσμούς από τις σπασμένες τρίχες. Παιδιά, είναι φοβερό, είναι από τα καλύτερα. Tangle Teaser, πήρα αυτή εδώ πέρα, αν και αγαπώ Tangle Teaser. Αυτή εδώ δεν την έχω ξαναδοκιμάσει. Λοιπόν, αγαπημένη μάσκα προσώπου από Kiehl's με αβοκάντο. Είναι από τις καλύτερότερες μάσκες προσώπου που έχουν υπάρξει ποτέ. Και La Roche Posay Ανθέλειος με 50+. Τώρα που θα βγούμε και θα ξεχυθούμε στις παραλίες και στους δρόμους και ο ήλιος καίει και γίνεται έτσι ένας χαμός, νομίζω ότι η αντιλιακή προσοχή, όχι νομίζω, η αντιλιακή προσωπή είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και αυτά εδώ που πήρα για εμένα, τα ζήτησα και για εσάς. Ακριβώς τα ίδια, τα πολύ αγαπημένα μου πράγματα, πράγματα πολύ αγαπημένα μάλλον που μπορείτε να βρείτε στο Look Fantastic. Και στο Instagram σε λίγες ημέρες θα σας έχω μία έκπληξη. Οπότε όσες έχετε Instagram, αν θέλετε πηγαίνετε να με ακολουθήσετε. Θα σας έχω την σελίδα μου κάτω στην περιγραφή, να πάτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί μία τυχερή θα κερδίσει όλο αυτό εδώ πέρα το σετάκι. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το τέλειο δώρο που οργανώσαμε με το Look Fantastic, ειλικρινά πάρα πολύ. Γιατί είναι όντως προϊόντα τα οποία αγαπώ και προϊόντα ορίστε που πήρα και για εμένα, που διάλεξα εγώ ίδια για εμένα. Και ευχαριστώ θερμά το Look Fantastic που δέχτηκε να κάνουμε μια τέτοια συνεργασία. Και λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Ναι, ήθελα να σας πω ότι αν πάτε κάτω στο κουτί πληροφοριών, θα σας έχω και ένα link από το Look Fantastic που αν χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που θα σας γράφω από κάτω θα έχετε και έκπτωση. Οπότε μην το χάσετε, γιατί στο Look Fantastic μπορείτε να βρείτε τα πάντα σχεδόν, παιδιά, πραγματικά τα πάντα. Έχει πάρα πολλές εταιρείες τις οποίες δεν μπορούμε να τις βρούμε και στην Ελλάδα, αλλά μπορούμε να τις έχουμε μέσω του Look Fantastic, το οποίο δεν περνάει και τελωνείο. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολλές, να θυμάστε ότι το Look Fantastic δεν περνάει τελωνείο. Πού πας εσύ, ήρθες εδώ, θες να δείξουμε στον κόσμο τον χαμό που έχεις κάνει. Θες να δείξουμε εδώ που δεν αφήνεις τη σκούπα να σκουπίσει και έχεις κάνει αυτόν τον τέλειο χαμό. Τέλειος χαμός, Αλέξανδρε. Για πας, κύριε Κιλουμπίνη.
Κύριε Κιλουμπιλουλίνη, κύριε Κιλουμπιλουλίνη. Αυτό το απόγευμα γεμίζει βάζοντας επιτέλους φωτιστικά στο ένα σημείο του σαλονιού. Εδώ που ήταν οι παλιοί πολυέλεγχοι, τους θυμάστε. Και σχεδόν έχουν μπει σε όλο το σπίτι. Έχουμε βάλει εδώ αυτές, σας τα έχω ξαναδείξει. Εδώ πέρα ακόμα δεν έχουμε φτιάξει. Και εδώ τα έχουμε πάρει απλά, δεν τα έχουμε φτιάξει ακόμα γιατί θέλουν έτσι λίγο ένα πιο ιδιαίτερο τρόπο για να μπουν αυτά είναι έτοιμα. Αυτό εδώ το φωτιστικό επιλέξαμε. Νομίζω είναι μια καλή επιλογή για τώρα που το σπίτι είναι έτσι με λευκούς τοίχους και μαύρες λεπτομέρειες τα φωτιστικά και αυτά. Οπότε πήραμε αυτό εδώ. Να το, θα σας το δείξω τώρα. Τι άλλο θέλεις. Έχουμε εδώ πέρα και τον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος επιβλέπει τις δουλίτσες. Ναι. Και τα φωτιστικά μας είναι έτοιμα, πανέτοιμα. Ορίστε και το άλλο από εκεί. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσουν περισσότερο από όσο νόμιζα πως θα μου αρέσουν. Είναι πάρα πολύ ωραία έτσι. Minimal, απλά και όμορφα. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Νομίζω ότι είναι ωραία γιατί ταιριάζουν με τα σποτάκια μας, τα οποία είναι έτσι μαύρα και τετράγωνα. Οπότε ναι, σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια σειρά και κάποια στιγμή μόλις τελειώσουμε θα σας κάνω και αυτό το περιβόητο, πολύ ζητημένο μάλλον house tour. Εδώ στο δωματιάκι μου, αφού γύρισα μάλλον από το κομμωτήριο, μετά επειδή ο Αλέξανδρος μόλις ξύπνησε και με είδε, είχε χάρη πάρα πολύ γιατί του έλειψα το πρωινό, του φάνηκε περίεργο που λείπω γιατί πραγματικά έχω να λείψω έτσι πρωινό πάρα πολύ καιρό, να έχει να με δει τόσες ώρες, μπορεί να έχω πεταχτεί έτσι να μου πάρουν λίγο αίμα σε κάτι τέτοια πράγματα. Και λίγο του φάνηκε κάπως και όταν ξύπνησε και με είδε χάρηκε πάρα πολύ. Οπότε περάσαμε όλο το απόγευμα παίζοντας, χορεύοντας, τραγουδώντας εγώ. Δεν θα θέλατε να μένετε στη γειτονιά μου γιατί η φωνή μου είναι άθλια σε τραγούδι. Τέλος πάντων και περάσαμε έτσι πάρα πολύ ήρεμα και ωραία. Και τώρα κάθισα το γλυκό, έτσι περιποιήθηκα. Έβαλα λίγο λαρόστο από την Φακλαρντού γιατί... Εδώ έχω εμφανίσει άλλο ένα, βέβαια τώρα είναι η περίοδος που εγώ εμφανίζω γιατί είμαι αδιάθετη, αλλά γενικότερα δεν ξέρω, το δέρμα μου δεν είναι στα πάρα πολύ καλά του. Έχω κλείσει ραντεβού μέσα στο μήνα στη δερματολόγο, για άλλα θέματα βέβαια, αν μπορεί να με δεχτεί να δει λίγο το πρόσωπό μου, διαφορετικά πρέπει να κλείσω άλλο ένα ραντεβού γιατί θέλω να πάω τον Αλέξανδρο να δει κάτι που έχει μια λίτσα στο κεφάλι του, που έχει γεννηθεί με αυτή την λίτσα. Και... τι ήθελα να σας πω άλλο, ήθελα να σας πω ότι αύριο ξημερώνει για μας μια πάρα πολύ ωραία μέρα, μια μέρα που για μένα είναι γιορτή και τον Κανάκη σίγουρα, διότι σαν αύριο είναι που μάθαμε ότι είμαι έγκυος τον Αλέξανδρο και πραγματικά είναι μια μέρα την οποία τη ζω και τη γιορτάζω, λες και είναι τα γενέθλια του Αλέξανδρου, γιατί θεωρώ ότι... είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Οπότε είναι μια μέρα που έτσι λίγο εγώ την χαίρομαι και τη γιορτάζω. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τα τελευταία αυτά δύο χρόνια που έχω ζήσει ό,τι έχω ζήσει. Ακόμη και αυτή την δύσκολη εγκυμοσύνη, γιατί αυτή η δύσκολη εγκυμοσύνη μου φέρε αυτό το μικρό αγγελάκι που έχουμε τώρα μέσα στο σπίτι μας. Αυτά. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Ήθελα να το κρατήσω και τρίτη μέρα το vlog αυτό, γιατί αύριο έλεγα να πάω πάλι στο Smart Park που έχω να κάνω μια δουλειά, αλλά τελικά δεν. Όχι, δεν θα πάω. Από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα καταφέρω να πάω, τέλος πάντων δεν πειράζει. Θα πάω από εβδομάδα, λογικά, ή κάποιο απόγευμα. Όταν γυρίσω, κάνω έξω τη δουλειά, θα δούμε. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά, γεια!